Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Όλα τα ακούμε πλέον σε αυτό το κανάλι. Γνωστή ιστορία, εκεί που λες τα έχω ακούσει όλα. Όχι, θα ακούσεις κι άλλα. Ανυπαρξία το τοξικοραντάρ ή η Amperhert της Ελλάδας, γράφει μια φίλη ως βασικό ερώτημα στο email της. Καλησπέρα σας αγαπητή κυρία Πετρίδου. Καλησπέρα αγάπη μου. Με αφορμή το βίντεο σας στο YouTube, θα ήθελα να σας μιλήσω κι εγώ για το πρόβλημά μου. Νομίζω ότι αναφέρεσαι στο βίντεο για το τοξικοραντάρ. Σε αντίθεση με σας, το δικό μου τοξικοραντάρ είναι σε χαμηλή ευαισθησία. Πρόσφατα χώρισα και αναρωτιέμαι. Γιατί εφόσον βλέπω ότι ένας άνθρωπος μου κάνει κακό, συνεχίζω να σκέφτομαι ότι μπορώ να δίνω και άλλες ευκαιρίες... Πιστεύω γενικά ότι όλοι είμαστε άνθρωποι και χρειαζόμαστε χρόνο. Ο χρόνος έτσι στα ξεκούδουνα και έτσι στα χαμένα δεν οφειλεί κανέναν και τίποτα. Και ο χρόνος δεν είναι γιατρός όταν τον αφήνουμε να περάσει χωρίς να είναι στοχευμένες οι πράξεις και οι ενεργειές μας. Λες λοιπόν ότι πιστεύεις ότι γενικά Πιστεύεις γενικά ότι όλοι είμαστε άνθρωποι και χρειαζόμαστε χρόνο. Αλλά πολλές φορές με διαψεύδουμε τις συμπεριφορές τους. Έζησα κι εγώ σε κακοποιητικό οικογενειακό περιβάλλον και καταλαβαίνω ότι οι άσχημες συμπεριφορές μου είναι οικίες. Όμως μου είναι δύσκολο να τις διαχειριστώ και να αποστασιοποιηθώ. Κάνω ψυχοθεραπεία τέσσερα χρόνια σπαστά λόγω οικονομικών. Με έχει βοηθήσει πολύ και το συνιστώ σε όλου. Και εγώ γι' αυτό το λόγο το συνιστώ, επειδή βοηθάει. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, βρίσκομαι σε δύσκολη φάση, καθώ έχω κάποιε επαφέ με τον πρώην. Και ό,τι μου πει το σκέφτομαι και το πιστεύω, άρα είσαι σε κατάσταση πλήσης εγκεφάλου από τον πρώην σου σου κάνει το λεγόμενο gas lighting ο πρώην σου, δηλαδή προσπαθεί να σου επιβάλλει πράγματα, να σου βάλει πράγματα μέσα στο μυαλό σου, να σε τρελάνει και να σε βγάλει και τρελή. Και να σε κάνει να πιστέψει κιόλα ότι είσαι και τρελή. Δέθηκα πολύ μαζί του και του είπα πράγματα που δεν έχω πει σε κανένα. Αυτό ακριβώ είναι το αδύνατο σημείο μα. Και ένα ευάλωτο ναρκισιστή, ένα ναρκισό ο οποίο είναι και καλυμμένο, θα το παίξει πολύ ευαίσθητος, πολύ κατανοητικός, προκειμένου να πάμε εμεί και να ανοίξουμε τα μύχια της ψυχής μας και να πούμε πράγματα που δεν έχουμε πει σε κανέναν, ώστε στη συνέχεια να γυρίσει και να μας χτυπήσει με αυτά που του έχουμε πει. Εκείνος όμως συνεχίζει να με μειώνει, να, σε χτυπάει. Λέγοντάς μου ότι δεν κάνω κάτι που διαβάζω, είμαι φοιτήτρια, η δουλειά σου είναι να διαβάζει όταν είσαι φοιτητρία. Η δουλειά σου είναι να διαβάζεις και κάνεις κάτι πολύ σπουδαίο όταν είσαι φοιτήτρια να διαβάζεις. Και ότι ρίχνω δηλητήριο επειδή μιλάω σε φίλους για τις κακές πτυχές της σχέσης μας. Ένας ναρκισσός δεν θέλει με τίποτα το θύμα του να μιλάει σε τρίτους για τα προβλήματα της σχέσης γιατί δεν θέλει να αποκαλυφθεί ότι είναι παλιόπαιδο. Μέσα μου ξέρω ότι χρειάζεται να συζητήσω εκείνα που με πλήγωσαν, όμως τα λεγόμενά του με κάνουν να νιώθω φίδι. Σε κατηγορεί για το γεγονός ότι στην ουσία ζητάς βοήθεια. Επειδή όταν πάμε να πούμε σε φίλους μας για τις κακές πτυχές μιας σχέσης, το κάνουμε για να πάρουμε τη βοήθειά τους. Το κάνουμε για να μας καταλάβουν. Το κάνουμε για να μας στηρίξουν. Δεν το κάνουμε για να, για να ε, κάνουμε δολιοφθορά στον άλλον. Αλλά έχει υπόψη ότι οι Νάρκησοι νομίζουν ότι είναι ο όμφαλο τη γη ή το κέντρο του σύμπαντο και ότι όλα γυρίζουν γύρω από αυτού. Άρα, αν εσύ πα να μιλήσει σε μια φίλη σου, σε ένα φίλο σου, στο ψυχολόγο σου, στη ψυχολόγο σου ακόμη, για το τι βιώνει μέσα σε αυτή τη σχέση, θεωρεί ότι το κάνει για να του κάνει ζημιά. Και όχι ότι το κάνει για να πάρει βοήθεια, να πάρει μια συμβουλή, να πάρει μια στήριξη για αυτό που βιώνει. Επίσης, με έχει κατηγορήσει ότι είμαι τοξική και η Amperhert της Ελλάδας. Μάλιστα. Το σας είπα προηγουμένως, όλα θα τα ακούσω. Η Amperhert της Ελλάδας. Πες στον πρόη σου ότι το προφίλ της Amperhert είναι πολύ διαφορετικό από το δικό σου το προφίλ. Εξαιρετικά διαφορετικό από το δικό σου το προφίλ. Δεν έχει καμία σχέση το πώς λειτουργεί η Amperherd, με το πώς λειτουργεί εσύ. Εννοείται ότι είμαστε εναντίον της βίας από οποιονδήποτε προς οποιονδήποτε. Εννοείται. Και το έχω πει πολλές φορές ότι θύματα βίας και ενδοσχεσιακής ή ενδοκογενειακής βίας μπορεί να είναι και άνδρες. Είναι πολύ διαφορετικό πράγμα όμως αυτό για το οποίο έγινε η πολύκροτη δίκη στην Αμερική, που στην ουσία ήταν μια αγωγή για δυσφήμιση, defamation lawsuit, που είχε να κάνει με, με συγκεκριμένο άρθρο, το οποίο δημοσιεύτηκε σε συγκεκριμένη εφημερίδα, το οποίο περιεχόμενο του άρθρου αποδιδόταν στην Amperhert και με βάση το κατηγορητήριο που είχε ε, η αρχική αγωγή που έκανε ο Τζόνιν Ντεπ προς την Άμπερ έλεγε ότι με αυτό το άρθρο τον κακαλογούσε έλεγε λανθασμένα άφηνε να υπονοηθούν ψευδός ψευδή γεγονότα τα οποία δεν ίσχυαν γι' αυτό τον πήγε στο, την πήγε στο δικαστήριο για να αποδείξει ότι αυτά για τα το οποία τον κατηγορούσε και κυρίως Έχω παρακολουθήσει τη δίκη, αλλά δεν θέλεις ποτέ να σχολιάσω γιατί θεωρώ ότι ήταν μια τοξική σχέση. On display εκείνη η σχέση. Δηλαδή, όποιο παρακολουθούσε εκείνη τη δίκη, σαν να έβλεπε μια τοξική σχέση πώ εξελίσσεται. Και κυρίω τον κατηγορούσε για σεξουαλική βία, κάτι το οποίο δεν υπήρξε οποιαδήποτε απόδειξη ότι έγινε. Εντάξει. Πε του ότι είναι άλλο πράγμα να πηγαίνει στη μεγαλύτερη εφημερίδα τη χώρα και να δίνει συνέντευξη ή να εκδίδεται ένα opet, ένα άρθρο που να φέρει την υπογραφή σου, στο οποίο να αφήνει να υπονοηθεί ότι ο πρώην σύζυγό σου έχει βιάσει. Και είναι εντελώ διαφορετικό να μιλήσει με του φίλου σου, να του πει τι περνούσε μέσα στη σχέση σου για να σε συμβουλέψουν. Αν η Amper είχε μιλήσει μόνο με του φίλου τη, δεν θα είχε καμία βάση να τη κινήσει η αγωγή ο Αυτά έτσι για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Είσαι η Άμπερ Χέρ τη Ελλάδο. Επειδή μίλησε με του φίλου σου. Ό,τι να είναι, άλλα ντάλα, τη Παρασκευή γάλα κλπ. Κλ. Με έχει κατηγορήσει ότι είμαι τοξική και η Άμπερ Χέρ τη Ελλάδα, ενώ εκείνο μου φώναζε δημοσίω, σε καυγά μα μου χτύπησε το αμάξι και με έκανε ρεζίλι μπροστά στην παρέα του χωρί σοβαρό λόγο. Μου τράβηξε το χέρι δημιουργώντα μου μελανιά και μου φώναζε. Άρα, μπροστά σε άλλου ανθρώπου, εξάσκησε ψυχική και σωματική βία εναντίον σου. Και είσαι εσύ, Άμπερχερ τη Ελλάδο. Ε, είσαι εσύ. Ε, είσαι εσύ, Άμπερχερ τη Ελλάδο. Ε, εννοείται πω είχα χάσει την ψυχραιμία μου και εγώ κάποιε φορέ, χωρί να τον αγγίξω όμω ποτέ. Τέλος μέσα μου με αυτόν τον άνθρωπο πιστεύω ότι θα είμαστε μαζί και θα αλλάξει. Ω παιδί μου έχει σοβαρό πρόβλημα κι εσύ. Έχει σοβαρό πρόβλημα και εσύ. Έχει σοβαρό πρόβλημα. Άνθρωπο ο οποίο σε τράβηξε και σου κάνει το χέρι σου μελανιά ε, και σου φώναζε μπροστά σε φίλου του. Άνθρωπο σου χτύπησε το αμάξι επειδή είχε νεύρα. Άνθρωπο σε κατηγορεί που είσαι τοξική και είσαι τη Ελλάδο χωρί να υπάρχει αντιστοιχία. Ε, άνθρωπο τέτοιο εσύ πιστεύεις ότι θα είσαστε μαζί και θα αλλάξει. Ξέρω ότι δεν πρόκειται για ρεαλιστικό σενάριο, για επικίνδυνο σενάριο πρόκειται, πρόκειται, όχι απλώς για μη ρεαλιστικό. Θα ήθελα πολύ την επιστημονική σας άποψη πάνω στο θέμα με χτύπηση. Λοιπόν, μέσα σε ένα ζευγάρι που υπάρχουν προβλήματα, που τσακώνονται, που έχουν διαφωνίες είναι απολύτως φυσιολογικό να υψώσει τον τόνο της φωνής του και ο ένας και ο άλλος. Σε μια λογομαχία, σε ένα καβγά να υψώσουμε τον τόνο της φωνής μας, να πούμε λόγια του στυλ «δεν σε θέλω άλλο πια», «δεν αντέχω αυτή σου τη συμπεριφορά», «νομίζω φτάσαμε στο τέλος με όλα αυτά που συμβαίνουν», «θέλω να φύγω από αυτή τη σχέση, δεν σε αντέχω άλλο», να φωνάζουμε, να, να κλέμε, να εκδηλώνουμε όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα που νιώθουμε λόγω του, της προβληματικότητας της σχέσης μας είναι πολύ φυσιολογικό. Δεν είναι φυσιολογικό να χειροδικούμε, δεν είναι φυσιολογικό να εξασκούμε ψυχολογική βία, του στυλ να εξυβρίζουμε τον άλλον, να του λέμε είσαι μπιπ, είσαι μπιπ και είσαι μπιπ και είσαι μπίπ, είναι πολύ διαφορετικό να υψώ στον τόνο τη φωνή σου και να πει Δεν αντέχω άλλο. Κουράστηκα μαζί σου. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Έφτασα στα όρια μου. Δεν αντέχω άλλο τόση παραμέληση. Ή δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα που ενώ σου μιλάω για κάτι και σου το εξηγώ, κάνει σαν να μην συνέβη και τίποτα μετά. Δεν μου αρέσει που με αγνοεί. Για ακόμη μια φορά έχει γίνει αυτό το περιστατικό που σου έχω εξηγήσει πολλέ φορέ όταν λειτουργεί έτσι και κάνει τέτοια περιστατικά, εγώ δεν είμαι καλά. Δεν αντέχω άλλο τη σχέση μα. Θέλω να φύγω. Να χωρίσουμε να τελειώνουμε και να το πει μέντονο τόνο και να τσιρι, τσιρίξει, να τσιριλίσει που λέμε στην Κυπριακή διάλεκτο. Να εψώσει τη φωνή σου. Αυτό είναι φυσιολογικό να συμβεί Μέσα σε ένα ζευγάρι. Όμω, όταν γίνεται ένα καυγά να χτυπάω ο ένα τα ευαίσθητα μυστικά του άλλου που γνωρίζει και να λέει ποια είσαι εσύ μωρή που μιλάς τώρα, εσύ που έκανες αυτό την τάδε χρονιά, εσύ που έκανες το άλλο την τάδε χρονιά, εσύ που έχεις το ιστορικό σου αυτό το άσχημο πράγμα, εκείνο το, το, το παρεξηγήσιμο ζήτημα που μου τάπεσε σε μια στιγμή αδυναμία, σε λέγω τώρα στα φωνάζω και σου απειλώ, σε απειλώ ότι θα πάω να τα πω στον κόσμο όλο. Εκεί είναι ψυχική βία. Εκεί είναι είναι απειλή. Το να σηκώσει χέρι ούτε ο άνδρας ούτε η γυναίκα επιτρέπεται. Ούτε ο α ούτε ο β. Η σωματική βία είναι απαγορευμένη φουλ και η ψυχική βία. Όμως το να θυμώσει και να χάσεις τη ψυχραιμία σου δεν συνιστά ψυχική βία. Το να εκτονώσεις το θυμό σου με φωνές δεν συνιστά ψυχική βία. Το να ρίχνεις βέλη καυστικά προς τον άλλον, χτυπώντας του τις αδυναμίες του εξυβρίζοντας το χρησιμοποιώντας λέξεις όπως μαλάκα, άχρηστη, πουτάνη. Όλες αυτές τις λέξεις τις βρώμικες και εξτομίζοντας βροσχές, βρισχές όπως να πας να γαμηθείς, να πας στο διάολο κλπ. Κλ. Αυτό είναι ψυχική βία. Το να θυμώσει και να υψώσει τον τόνο τη φωνή σου δεν είναι ψυχική βία. Εφόσον αυτό συμβαίνει στα πλαίσια μια σχέση, η οποία σχέση σε έχει φέρει σε ένα σημείο που Αναπόφευκτα ο οργανισμός σου αντιδράει και το στόμα σου ανοίγει για να ξεσπάσεις. Γιατί αν δεν ξεσπάσει, θα βγάλεις σπίτια παντού. Αν δεν ξεσπάσει, θα πάρεις κανένα καρδιακό. Όταν συσσωρεύεται ένταση μέσα μας, έχουμε ανάγκη να ξεσπάσουμε. Είτε σε φωνές, είτε σε κλάματα. Είναι πολύ διαφορετικό να κλαις χωρίς να το νιώθεις για να κάνεις τον άλλον να σε λυπηθεί, να παραμείνει μέσα στη σχέση και είναι πολύ διαφορετικό να κλαις από τα νεύρα σου ή να κλαις από τη στενοχώρια σου. Προσέξτε πάρα πολύ. Είναι ανθρώπινο δικαίωμα η έκφραση του θυμού. Η έκφραση του θυμού όμως του κάθε ανθρώπου δείχνει ακριβώς τον πολιτισμό του. Και ο πολιτισμός του δεν διαφαίνεται από τα ντεσιμπέλ που θα έχει ένταση της φωνής, τότε θα θυμώσει και θα πει, θα βγάλει από μέσα του όλα αυτά που έχει. Ο πολιτισμός του διακρίνεται με το πώ κρατάει ή δεν κρατάει τη δική του ευθύνη σε σχέση με αυτό που συμβαίνει. Και είναι ύπουλο και είναι σχρό και είναι ανήθικο σε έναν καυγά να χτυπάμε τις αδυναμίες του άλλου. Να του πούμε εσύ για παράδειγμα που δεν έχεις τελειώσει το σχολείο Θα έρθει να μου πεις τώρα εμένα που εγώ ξέρω εγώ έχω διδακτορικό Θα μου πεις τώρα εμένα τι θα κάνω Εκεί χτυπάς την αδυναμία του άλλου Εκεί του λες είσαι αγράμματος και είμαι γραμματιζούμενος Ή να πεις Ποιο είσαι εσύ μωρέ που θα ανοίξει το στόμα τώρα να μου μιλήσει εσύ που είχε εκείνη τη σχέση με εκείνον τον άνθρωπο, που εκείνο ο άνθρωπο ήταν παλιάνθρωπο, αν εσύ σου είναι ηλίθεια και τάχει με εκείνον τον παλιάνθρωπο και δεν τρέπεσαι να ανοίξει και το στόμα σου. Αυτό είναι ανήθικο. Το να πει κορίτσι μου, δεν σ' αντέχω άλλο. Έφτασα στα όρια μου. Δεν είναι ανήκει. Εκφράζει την απόγνωσή σου. Εκφράζει το θυμό σου. Εκφράζει την απογοήτευσή σου. Εκφράζει το frustration σου. Τη ματέωση που λένε οι Λοιπόν, ξαναλέω ότι η ιστορία με την Amber Heard και τον Johnny Depp ήταν μια ιστορία όπου στο δικαστήριο έγινε ένα τσίρκο που μια καρατοξική σχέση βγήκε εκεί πέρα on display. Εντάξει. Παρακολούθησα κάποια στοιχεία, ιδιαιτέρω τι καταθέσει των ειδικών από καθαρά επιστημονικό ενδιαφέρον. Δεν έκανα όμω βίντεο γι' αυτό και ούτε πρόκειται να κάνω. Γιατί θεωρώ ότι δεν έχουμε τίποτα να μάθουμε. Πραγματικά. Κακώ έγινε, κατά τη γνώμη μου, κακώ δόθηκε τόση δημοσιότητα σε εκείνη τη δίκη. Και αν υπάρχει κάτι θετικό που μπορούμε να κρατήσουμε από αυτή τη δίκη, είναι ότι έχει αναγνωριστεί ότι και οι άνδρες μπορεί να είναι θύματα ενδοικογενειακής βίας. Πέραν τούτου όμως, μιλούμε για μια αρρωστημένη σχέση. Δύο ανθρώπων οι οποίοι είναι τοξικοεξαρτημένοι και το έχουν παραδεχθεί δημοσίως στο δικαστήριο. Δύο ανθρώπων οι οποίοι είχαν μια εντελώ προβληματική αρρωστημένη σχέση. Εντάξει. Το να κατηγορεί τη γυναίκα σου ότι είναι η Amper της τη Ελλάδο ή τη σύντροφο ότι είναι η Amper τη Ελλάδο δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα όταν η σύντροφό σου δεν έχει πάει στην εφημερίδα και δεν έχει δώσει μια συνέντευξη στην οποία να πει ο πρώην μου αυτό ο τάδε με έχει χτυπήσει και με έχει βιάσει και να το πει ψευδό. Εντάξει. Λοιπόν. Οι άνθρωποι δεν αλλάζουν εάν δεν θέλουν ήδη να αλλάξουν. Οι άνθρωποι δεν αλλάζουν αν δεν επιθυμούν να κοπιάσουν για να αλλάξουν. Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ, λέει ο στίχος. Ο πρώην σύντροφο σου Φιλενάδα είναι συναισθηματικά, ψυχικά και πνευματικά τεμπέλης. Δεν θέλει να κάνει τη δουλειά που χρειάζεται, δεν θέλει να καταβάλει τον κόπο που χρειάζεται για να γίνει καλύτερο άνθρωπο. Δεν έχει πνευματικότητα δηλαδή. Ό,τι και να γίνει, όσα χρόνια και αν περάσουν, όση υπομονή και αν δείξει, όση ανοχή και αν δείξεις, δεν θα αλλάξει. Το έχουμε δει αυτό κυριολεκτικά σε εκατοντάδε ιστορίε που διαβάζουμε εδώ στο κανάλι. Ότι άντρε και γυναίκε νάρκηση, άντρε και γυναίκε ηλιστέ, άντρε και γυναίκε εγωκέντρικοι, άνθρωποι που βλέπουμε κοιτάνε μόνο την πάρτη του και κοιτάνε να, να μην τσαλακωθεί η εικόνα του και να μην κουραστούν και να μην ταλαιπωρηθούν, δεν αλλάζουν. Εξακολουθούν μέχρι το τέλο τη ζωή του να αποπνέουν τοξικότητα του γύρω του. Και όταν κάποιος σου λέει πως είσαι τοξικός, δεν σημαίνει ότι επειδή σου το λέει, αυτό είναι. Και όταν βρίσκεσαι μέσα σε μια σχέση στην οποία δέχεσαι gaslighting, πλήση εγκεφάλου, και χωρίσεις από αυτή τη σχέση, πρέπει να πας no contact. Πρέπει να μην έχεις καθόλου επαφή με τον άνθρωπο αυτό πλέον, γιατί είσαι ευάλωτη. Έχει επιρροή πάνω σου, σου επιβάλλει και σου υποβάλλει πως είσαι τοξική και προβληματίζεσαι για τον εαυτό σου σου επιβάλλει και σου υποβάλλει πως είσαι αν περχέτη της Ελλάδος και το σκέφτεσαι. Και το σκέφτεσαι. Δηλαδή τι κάνει. Σου λέει ότι η υγιής αντίδραση σου που δεν δέχεσαι τη βία πάσης μορφής που εξασκώ πάνω σου δεν είναι, δεν είναι κάτι καλό. Είναι κάτι κακό. Γιατί το κάνεις για να με βλάψεις. Μιλά με του φίλου σου να πάρει συμπαράσταση και συμβουλέ για να με βλάψει, όχι επειδή εσύ το χρειάζεσαι. Κορίτσι μου, αυτό ο άντρα δεν σε αγαπάει και δεν νομίζω να μπορεί να αγαπήσει κανέναν, ούτε καν τον εαυτό του δεν μπορεί να αγαπήσει. Είναι ένα προβληματικό άνθρωπο. Είναι ένα άνθρωπο επικίνδυνο, ο οποίο σου τραβάει το χέρι και σου κάνει μελανιά και σου βάζει τι φωνέ μπροστά στον κόσμο. Ένα άνθρωπο ο οποίο χτυπάει το αυτοκίνητο σου επειδή έχει νευριάσει. Φύγε να γλιτώσει. Πάρε τηλέφωνο στο 15900 που είναι η γραμμ, εθνική γραμμή για τη βία στην Ελλάδα. Είναι στην Κύπρο στο 1440 για να πάρει συμβουλέ. Πήγαινε σε παρακαλώ, no contact με αυτόν τον τύπο. Σκόψε κάθε επαφή. Σταμάτα να πιστεύει σε ψευδεστήσει ότι αυτό ο άνθρωπο θα αλλάξει και θα είσαστε μαζί. Σου εύχομαι από τα βάθη τη καρδιά μου να μην είσαστε μαζί, επειδή ξέρω ότι δεν θα αλλάξει. Και επειδή ξέρω ότι αυτό που εύχεσαι να είσαστε μαζί θα είναι η καταστροφή σου, η ψυχική και η σωματική. Έχουμε εκατοντάδε βίντεο εδώ στο κανάλι με ανθρώπου οι οποίοι προσπάθησαν πάρα πολύ και πέτυχαν να είναι με κάποιον ή κάποιον που ήθελαν και αυτό ήταν η καταστροφή του. Πρόσεξε, άνοιξε τα μάτια σου. Εάν βρίσκεσαι στην Κύπρο, η γραμμή 1440 που είναι η γραμμή η οποία ε, είναι η εθνική γραμμή για τη βία στην οικογένεια μπορεί να σου εξασφαλίσει και δωρεάν συνεδρίες με ψυχολόγο για να βοηθηθείς σε σχέση με τη θυματοποίηση και το συνεξε... συνεξαρτητικό προφίλ που ίσως έχεις και να ενδυναμωθείς για να μην επιστρέψεις πίσω. Πρόσεχε κόρη, πρόσεχε. Και εσύ να προσέχεις και όλοι να προσέχουμε. Και άνδρες και γυναίκες. Από κακοποιητικού συντρόφου, από συντρόφου οι οποίοι βγάζουν πάνω μας τα αποθυμένα τους με τέτοιο τρόπο, ώστε να μας κάνουν να νιώθουμε άχρηστοι, να μας κάνουν να νιώθουμε προδότες, να μας κάνουν να νιώθουμε τρελοί αν διεκδικήσουμε το δίκιο μας. Και δεν πρέπει να συγχέουμε τον θυμό τον υγιή, τον λογικό θυμό, τον δικαιωμένο θυμό με την εναρκησιστική οργή ενός ανθρώπου ο οποίος έχει μέσα του μίσος και το βγάζει με την πρώτη ευκαιρία πάνω στους άλλους στους οποίους μετά τους πει έχεις και πρόβλημα. Είσαι αν περχέρ της Ελλάδος επειδή πήγες να πεις στη φίλη σου ότι σε χτύπησα. Είσαι αν περχέρ της Ελλάδος επειδή πήγες να παραπονηθείς ότι σε βρίζω. Είσαι αν περχέρ της Ελλάδος επειδή σε βγάζω τρελή. Ε, όχι. Ε, όχι. Αυτά. Προς γνώση και συμμόρφωση. Προσέχετε τι εύχεσαι. Δεν υπάρχει μια παροιμία που λέει πρόσεχε τι εύχεσαι γιατί μπορεί να το πάθει. Το να είσαι με αυτόν τον άντρα για μένα σημαίνει την καταστροφή σου. Oh, η επιστημονική μου γνώμη, λες, με βάση όσα έχω ακούσει. Αλλά για να σιγουρευτείς, ακόμη καλύτερα πήγαινε από κοντά σε κάποιον ειδικό. Ξαναθυμίζω ότι τα βίντεο δεν αποτελούν διάγνωση ή δεν υποκαθιστούν τη θεραπεία. Είναι ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο. Την αγάπη μου σε όλους.